Να συμφωνήσω ότι είναι προβληματική η θέση του κύριου Λοβέρδου. Δηλαδή, εγώ άκουσα και την κυρία Κρυπηλιάρα, όμως και τον κύριο Βορύδη που ήταν στο πρόγραμμά σας πριν, που είπε ότι η κυβέρνηση έχει τη θέση ότι αυτά που συμφωνήσαμε δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε, αλλά μπορούμε να αμφισβητήσουμε το πώς θα τα εφαρμόσουμε. Αυτή ήταν η διατύπωση του, αν δεν καταλάβω. Και μετά θα διαπραγματεύσουμε. Είναι το καλυτερέψουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω σαν θέση. Καταλαβαίνω και θέση κάποιοι άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ, από την κέντρο αριστερά, να πούνε ότι παίξαμε με αυτό το μνημόνιο, με αυτή τη στρατηγική, απέτυχε, πρέπει να πάμε σε κάτι που το αμφισβητεί. Να. Και τις δύο θέσεις τις καταλαβαίνω. Τις θέσεις του κ. Λοβέρδου δεν την καταλαβαίνω. Είτε δηλαδή είσαι κάποιος που λέει ότι αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης, ότι αλλάζουμε, προσπαθούμε το πώς θα το αλλάξουμε, προσπαθούμε να, μετά να διαπραγματευτούμε, ή καταλαβαίνεις και θέλεις κάτι διαφορετικό που βλέπω και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στη ΜΑΡΤ. Τέτοιους ανθρώπους που υπάρχουν, που λένε ότι αυτό απέτυχε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι απέτυχε και πρέπει να ψάξουμε. Αυτό το ενδιάμεσο δεν το καταλαβαίνω. Τώρα, που διαφωνώ λίγο με την κυρία Πιπηλή, εγώ καταλαβαίνω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα μπορεί στα τελευταία 20 χρόνια να ήταν με τον νεοφιλελευθερισμό, να ήταν με το κεφάλαιο, με τις αγορές. Με το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία. Και με τις τράπεζες. Αλλά πάντα πρέπει να. Η ηγεμονία δεν μπορεί να είναι να είσαι με μερικούς πλούσιους. Πρέπει να απευθυνθείς και σε έναν λαϊκό κόσμο. Αυτό έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό φαντάζομαι η λαϊκή δεξιά θέλει να επαναφέρει. Mm-hmm. Γιατί η ηγεμονία μόνιμη και σταθερή, με αυτά που λέει ο Χαρδούβελης και ο κύριος Τουρνάρας, δεν φτιάνει. Κύριε για τη στρατηγική. Για τη λαϊκή δεξιά, επειδή αυτό, δεν το ξέρετε. Ίσως δεν το ξέρω. Αλλά λέω ότι έχει χάσει η δεξιά πάντως. Άλλο η δεξιά λοιπόν. Τη δυνατότητά της να απευθυνθεί σε ένα λαϊκό κόσμο. Η κεντροδεξιά που αναγκάστηκε και εφαρμόζει τόσο σκληρή πολιτική. Και άλλο η λαϊκή δεξιά που έχει απαντήσει. Οπότε η διαφωνία μου τώρα, θα το πω μόνο μια πρόταση. Η διαφωνία μου είναι ότι με το Χαρδούβελη δεν θα ξανααποκτήσετε αυτόν τον κόσμο που χάσετε. Γιατί, τι διαφορά έχει ο Χαρδούβελης από τον Στουρνάρα? Όχι, δεν έχει καμία διαφορά. Και με τον Στουρνάρα το χάσανε. Και με τον Στουρνάρα το χάσανε. Το χάσανε. 22% φτάσανε. Πού δεν φτάσανε. Το λαϊκό έρσμα χάσανε. Η απέθυνση. Κύριε Τσακαλώτο, επειδή είσαστε τώρα, σας έχουμε εδώ. Να πω όμως κάτι, κύριε Τσακαλώτο. Δεν το είπαμε επιθετικά, το είπα πώς το καταλαβαίνω εγώ. Δεν έχουμε διαφωνίες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ποια ήταν η πραγματικότητα και για ποιο λόγο με πολύ βαρύ πολιτικό κόστος όλοι εφαρμόσαμε αυτή την πολιτική. Σε αυτό εγώ επιμένω. Είναι μια πολιτική πολύ σκληρή, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε τι κατάσταση παραλάβαμε, τι έπρεπε να κάνουμε, και προσωπικά πιστεύω ότι εμείς δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε από το να πουλάμε φούμαρα ή να οδηγήσουμε την Ελλάδα. Πολύ, παιδιά, το θέμα δεν το λέω. Κάνω μία τοποθέτηση. Δεν το κάναμε από ευχαρίστηση να ασκήσουμε. Θα γυρίσουμε, Κύριε Τσακαλώτη, επειδή σας έχουμε εδώ και με τη διευκρίνηση ότι η διατύπωση απόψεων είναι γόνιμη και μπορεί να είναι γόνιμη και μπορεί να οδηγεί και σε καλύτερους δρόμους, ας πούμε. Τι έχει γίνει με αυτή την επιστολή που στείλατε στον κύριο Τσίπρα, 53 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς που ζητάτε λέει πιο αριστερή στροφή ή κάτι τέτοιο? Εμείς καταρχάς δεν το στείλαμε στον Αλέξη, το στείλαμε σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν το στείλαμε στις εφημερίδες εμείς, το στείλαμε σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και σε όλους τους βουλευτές. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Εμείς θέλουμε μια... Δεν σας είπα εγώ ότι το στείλατε στις εφημερίδες. Επί της ουσίας σας ρώτησα. Όχι, επί της ουσίας η ουσία, το μέσον είναι και το μήνυμα σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Το μέσον που επιλέξαμε δηλαδή να το στείλουμε στην Κεντρική Επιτροπή, πριν από την Κεντρική, να έχουν οι Κεντροεπίτροποι μια συμβολή, να σκεφτούν αυτά τα πράγματα που πήγαμε καλά, πώς μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Σε αυτά τα πράγματα που δεν πήγαμε τόσο καλά, πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Είναι κάτι που θα συζητήσω στην Κεντρική Επιτροπή με μια λέξη. Θέλουμε μια μεγαλύτερη συλλογικότητα και μπορεί να με ρωτήσετε μετά από την Κεντρική Επιτροπή που θα τα αναπτύξουμε αυτά τα πράγματα, που θα τα συζητήσουμε. Κάτι, με συντροφικότητα. Λέτε μερικά χοντρά όμως εκεί μέσα. Το Βήμα είπε ότι η κριτική μας ήταν ευγενική, μεν αυστηρή δε. Ναι, όχι χοντρά, αυστηρό στα πράγματα, γιατί νομίζω
πριν από τις εκλογές δεν θέλαμε να ανοίξουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, αλλά όταν θέλεις να τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, οποιαδήποτε δυσλειτουργίες είναι καλό που να βγουν, είναι καλό να συζητηθούν και είναι καλό συλλογικά να δούμε πώς μπορούμε να τις διορθώσουμε. Η κόντρα με τον κύριο Κούλογλου, σε τι συνίσταται? Εγώ δεν έχω ούτε ξέρω τι αναφέρεστε πια κόντρα με τον κύριο Κούλογλου. Υπάρχει μια επιστολή που ο κύριος Κούλογλου έβγαλε την επιστολή στο TVXS.